Παγκόσμιο σκάνδαλο κατασκοπίας μέσω Ισραήλ αποκάλυψε έρευνα 17 εφημερίδων, ανάμεσά τους η Le Monde, ο Guardian και η Washington Post, σύμφωνα με τις οποίες αρχηγοί κρατών και δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούνταν χάρη στο λογισμικό που έφτιαξε η NSO Group, η Ισραηλινή εταιρεία. Υπήρχαν υποψίες εδώ και καιρό, ενώ ανάμεσα σε όσους παρακολουθούνταν υπήρχαν ένας αρχηγός κράτους και δύο αρχηγοί κυβερνήσεων. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011 στο Tel Aviv διαθέτει εμπορικά το λογισμικό Pegasus, το οποίο αφού εγκατασταθεί εν αγνία του κατόχου ή της σε οποιοδήποτε smartphone επιτρέπει την υποκλοπή μηνυμάτων, φωτογραφιών επαφών καθώς και των κλήσεων. Η NSO, η οποία κατηγορείται συχνά πως παίζει το παιχνίδι αυταρχικών καθεστώτων, διαβεβαιώνει πως το λογισμικό της χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση και την εξάρθρωση κυκλωμάτων, κακοποιών ή τρομοκρατών. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου από 17 διεθνή μέσα ενημέρωσης θέτει υπό ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση την αξιοπιστία της και βασίστηκε σε κατάλογο που περιλαμβάνει 50.000 τηλεφωνικούς αριθμούς που είχαν βάλει στο στόχαστρο πελάτες της NSO από το 2016 ώστε να παρακολουθούνται. Στον κατάλογο φιγουράρει ο αριθμός του Μεξικανού δημοσιογράφου Σεσίλιο Πινέδα Μπίρ, το οποίος δολοφονήθηκε μερικές εβδομάδες πριν. Η λίστα συμπεριλαμβάνει επίσης αρκετές πολιτικές προσωπικότητες, έναν αρχηγό κράτους και δύο αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη, τα ονόματα των οποίων θα αποκαλυφθούν τις προσεχείς ημέρες.